Τελευταίες προετοιμασίες πριν τη φιλοξενία 100 γυναικών χωρίς οικογενειακή στέγη σε κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για γυναίκες που αδυνατούν να βρουν στέγη σε άλλες δομές. Κάποιες, έχοντας ζήσει την περίοδο της πανδημίας και αναγκαστικής καραντίνας στο σπίτι τους, ενδεχομένως ενδοοικογενειακή βία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας, η κοινωνική πρόνοια, έψαξαν νέα κτίρια και ένα από αυτά είναι εκείνο που χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού γεύματος, κανένα πρόβλημα για να τηρήσουν ασφαλείς αποστάσεις. Les tables le permettent déjà et ben, l'espace en lui-même permet cette distanciation-là. Comme on accueillera maximum 100 personnes dans ce centre, comme on étale les repas sur 2 heures de temps, le flux va permettre que finalement il n'y aura jamais 60 personnes en même temps dans ce réfectoire. C'est l'objectif de ce déménagement ici et de l'occupation du Parlement. Οι εγκαταστάσεις αναμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να προσφέρουν μια άνετη φιλοξενία 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά να επιτυχάνεται και η ασφάλεια των ατόμων που τις χρησιμοποιούν σε μια αναγκαστική συμβίωση που απαιτεί η πανδημία. Τα γραφεία των Ευρωβουλευτών έγιναν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Κάτι που δεν αρέσει όμως αυτή τη γυναίκα που προτιμά την ανωνυμία. Assis à 10 parfois en chambre. Donc le fait de se retrouver déjà avec une certaine intimité, c'est déjà quelque chose. En plus c'est un endroit qui est très beau, très propre. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων εργάζεται από το σπίτι διευκόλυνε την κατάσταση ώστε να αξιοποιηθούν 3.000 τετραγωνικά μέτρα γραφείων και να αποτελέσουν μια ιδιόμορφη κοινωνική δομή ως το τέλος του Ιουλίου. Étant donné le mouvement et l'accueil des femmes ici, on teste toutes les femmes qui vont être transférées de nos centres vers le site du Parlement et ne viennent que les femmes qui ont été testées négatives. Όπως και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μια τεράστια κουζίνα όπου παράγονται φαγητά και διατίθεται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Κάθε μέρα προετοιμάζονται περίπου 600 γεύματα που προορίζονται σε ευάλωτα άτομα που τα διαχειρίζεται ο Ερυθρός Σταυρός. Η Αν Σαντέρ είναι ευρωβουλευτής στην Ευρωπαϊκή και επισκέπτεται συχνά τις εγκαταστάσεις. Le Parlement européen, mais aussi ses locaux à disposition. Des autorités françaises et en particulier de l'Agence régionale de santé pour faire un test, un centre de dépistage du Covid. Donc là aussi, c'est le Parlement qui s'implique localement dans la vie et dans la ville dans laquelle il est présent. Ένα κέντρο εξέτασης του κορονοϊού που δημιουργήθηκε από τα μέσα Μαΐου και λειτουργεί ως σήμερα στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί που γίνονται οι ολομέλειες.